Για την παραγωγή να φύγει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να μην υπάρχει το πατ. Και να ξαναγυριστεί όλο το επεισόδιο, ωραία, όλα τα παιχνίδια από την αρχή. Όταν λοιπόν εγώ με ξανακάλεσαν να παίξω εκείνη την ώρα που αυτό έγινε σε λεπτά, πολύ λίγο, με τον Κώστα, εγώ ήμουν ήδη το σώμα μου ήταν ετσιτωμένο από το στίβο που έτρεξε. Οπότε, επειδή τα παπούτσια μου είχαν βραχεί, ήταν γλίστρα ή οτιδήποτε, γλιστράω στο δηλωμή μετά, επειδή ήταν ήδη το σώμα μου ετσιτωμένο η μίζου μου, έπαθα την τεράστια θλάση. Έπαθα θλάση. Αυτή η θλάση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκείνη ώρα δεν το κατάλαβε κανείς, αλλά αργότερα υπάρχουν και κάποια πράγματα έχω δει, που φαίνονται οι μελανιώτοι, δηλαδή έχει μελανιά στο πόδι μου. Οπότε έδινε. Ποιο ήταν το κακό σε όλο αυτό? Ότι επειδή δεν τρώγαμε, δεν υπήρχε δηλαδή πρωτεΐνη να φας ούτε κρέας, ούτε γάλα, ούτε γιαούρτι, δεν μπορούσε ο μυϊκός ιστός να δημιουργηθεί, να αναπλαστεί. Mm. Οπότε δεν μπορούσε να δέσει με το να τρως μόνο καρύδα, υδατάνθρακα δεν υπήρχε. Οπότε όταν είχα μια-δυο μέρες που το ξεκούραζα, ξάπλωνα, ηρεμούσε, δεν πούνουσε. Όταν ξαναπήγαινα στο αγόρισμα και έτρεχα, κατευθείαν κοβόταν. Δεν το καταλάβαινε στη στιγμή. Δηλαδή το έκανε κρέα και το καταλάβαινε. Το ξέρεις ότι κατηγορήθηκες ότι ήταν fake ο τραυματισμός? Το ξέρω και με τη βάρκα. Γιατί πας να λουφάρεις.